Τι δεν γίνεται όταν θα γυρίσουμε! Ναι, εντάξει, συγγνώμη. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο αυτού εδώ του υπέροχου καναλιού. Περάστε, καθίστε. Πληρώνουμε τίποτα. Κανονικά θα έπρεπε, αλλά άντε, εσύ παίρνα τσάπα. Με αφορμή λοιπόν την κυκλοφορία της νέας ταινίας Wonder Woman 1984 σε HBO Max και σινεμά στις 25 Δεκεμβρίου, είπα να μιλήσουμε για την πρώτη ταινία Wonder Woman που αγαπήθηκε από το μέχρι τότε πληγωμένο κοινό της DC. Και σε λίγο θα σου πω και έναν τρόπο για να δεις από τον καναπέ σου την πρεμιέρα της νέας ταινίας Wonder Woman 1984 από το HBO Max, παρόλο που αυτό δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα top 10 λάθη της πρώτης ταινίας Wonder Woman. Προσδεθείτε και φύγαμε! Λοιπόν, για αρχή να πω πως το σημερινό βίντεο γίνεται μαζί με την NordVPN και τι είναι το NordVPN σε ακούω να ρωτάς το μα? Είναι, φίλε μου, ο τρόπος για να δεις τη νέα ταινία της Wonder Woman από το σπίτι σου. Γιατί με την NordVPN υπηρεσία ο υπολογιστής σου συνδέεται εικονικά σε όποιο σημείο του κόσμου θέλεις εσύ και έτσι αντί για το κολοκοτρονίτσι που μένει, στο ίντερνετ βλέπει ότι μένεις Αμερική, άρα σε αφήνει να φτιάξεις HBO Max λογαριασμό και να δεις τη νέα ταινία της Wonder Woman από το σπίτι σου. Καλό. Τα βήματα είναι απλά. Για αρχή θα πας κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή και θα πατήσεις στο link και βάζοντας τον κωδικό Tom & Chill θα πάρεις 68% έκπτωση στην συνδρομή NordVPN και τον πρώτο μήνα σου τσαμπέ ολέ. Και έτσι και βοηθάς αυτό εδώ το κανάλι, αλλά και μπορείς να βλέπεις πρώτος και HBO Max και Disney Plus και Netflix όποιας χώρας θέλεις και γενικά ρε παιδί μου, ό,τι κατεβάσει ο νου σου ή ο υπολογιστής σου ή το κινητό σου γιατί είναι συμβατό και με όλα, με μόνο 3,71 δολάρια το μήνα. Περίπου δηλαδή 3,5 ευρώ. Ούτε καφέ δεν παίρνεις με 3,5 ευρώ στις μέρες μας. Εννοείται ότι πρέπει να πληρώσεις και μια συνδρομή στο HBO Max ή στο Disney Plus ή στο Netflix άμα δεν έχεις έτσι. Δεν τα παίρνεις τσάμπα, τρελαθούμε. Ακόμα εδώ είσαι ρε. Καλά κάνεις, αλλά μόλις τελειώσεις αυτό το βίντεο, πήγαινε και κάνε μια συνδρομή NordVPN δώρο στον εαυτό σου. Άντε, πάλι μάγκας έκανα. Ξεκινάμε. What's that? It's a it's a watch. Μπορώ να πω πως το Wonder Woman με δυσκόλεψε αρκετά στο να βρω λάθη, αλλά τελικά έχω πολύ ωραία πραγματάκια να σας δείξω και μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, γιατί στο τέλος κάθε βίντεο top 10 λάθη υπάρχει το λάθος που εσείς αποφασίζετε εάν είναι λάθος ή όχι. Και αυτή τη φορά είναι και λίγο διαφορετικό. Νούμερο 1. Στις περισσότερες ταινίες για τους ηθοποιούς, εκτός εάν είσαι ο Tom Cruise ή ο Jackie Chan, χρησιμοποιούνται stunt double ηθοποιοί. Είναι δηλαδή αυτοί οι ηθοποιοί που τρώνε το μπερντάκι για να μην το φάει ο πρωταγωνιστής μας. Πάμε λοιπόν σε μία από τις πρώτες σκηνές της ταινίας μας, όπου η Νταϊάννα εκπαιδεύεται σκληρά από τις υπόλοιπες Αμαζόνες. Και εάν δούμε την ώρα που μάχεται με μία Αμαζόνα και παγώσουμε το πλάνο τη σωστή στιγμή, θα δούμε πως αυτή δεν είναι η πρωταγωνιστριά μας. Αυτό έλειπε. Να βαράγατε αυτό το πλάσμα στα αλήθεια. Να είμαστε και λίγο σοβαροί. Νούμερο 2. Λίγα λεπτά μόλις μετά και αφού η Νταϊάννα έχει σώσει τον Steve Trevor από βέβαιο πνιγμό, τον έχει ξαπλωμένο στην αμμουδιά και... Όπα, όπα ρε, αμμουδιά πας τα παιδιά. Πού βρέθηκαν τα βότσαλα τώρα εκεί πέρα? Άντε να χαθείτε. Νούμερο 3. Ξανά σκηνή με ξαπλωμένο κάποιον στο πάτωμα, τώρα έχουμε από πάνω την Νταϊάννα και από κάτω την ετοιμοθάνατη Αντιόπη. Και όπως σας ζητάω τις περισσότερες φορές σε αυτά τα βίντεο, θέλω να κοιτάξετε από πίσω από τις ηθοποιούς που στην πρώτη σκηνή θα δούμε πως πίσω από την Αντιόπη έχει ένα πεσμένο τόξο. Όμως στο αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο που την ξαναδείχνει, τώρα έχουν προσθεθεί ένα τόξο και ένα σπαθί από πάνω του. Έτσι τον θέλω το σκηνοθέτη. Κουβαρντά. Νούμερο 4. Φεύγουμε εμείς για την επόμενη σκηνή και φεύγει και η Νταϊάννα με τον Τρέβορ για το Λονδίνο. Και εδώ μετά από τη διασκεδαστικότατη συζήτηση που έχουν μέσα στη βάρκα για το τι κάνει ένας άνδρας με μια γυναίκα, πέφτουν για ύπνο και ξυπνάνε στο Λονδίνο. Μόνο που η Νταϊάννα όταν πέφτει για ύπνο πέφτει με τα μαλλιά της πιασμένα κότσο και όταν ξυπνάει τα μαλλιά της είναι λιτά.
Πάντως και με πιασμένα είναι, αλλά και με λιτά είναι ακόμα πιο... Έλα, προχώρα! Καλά, ντε. Νούμερο 5. Είμαστε πλέον στο Λονδίνο και αφού ο Τρέβορ έχει ντύσει την Νταϊάννα σαν τους δίδυμους detective από το 10-10, πέφτουν θύμα μιας ενέδρας που τους έχουν στήσει οι Γερμαναράδες. Και εδώ ο Τρέβορ, σαν γνήσιος άντρας που είναι, αφήνει την Νταϊάννα να καθαρίσει και αυτή ρίχνει σε αυτόν τον τύπο ένα γερό κλωτσίδι και τον ρίχνει ανέστητο κάτω από ένα παράθυρο. Στο αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο αυτός βρίσκεται ακόμα εκεί ανέστητος, αλλά στο επόμενο καρέ, τώρα δεν είναι πουθενά. Πριν προχωρήσουμε όμως στα επόμενα λάθη, θέλω να δούμε και δύο πολύ ωραίες λεπτομέρειες που έχει η ταινία μας. Με την πρώτη να βρίσκεται στην ίδια σκηνή με αυτήν που προαναφέραμε και πιο συγκεκριμένα εκεί που ο πράκτορας παίρνει το χαπάκι και αυτοκτονεί και βλέπουμε πως αυτό το χαπάκι το έχει πάρει από την θήκη λογότυπο που έχει στην καρδιά το μπλουζάκι του. Και η δεύτερη πολύ ωραία λεπτομέρεια βρίσκεται σε αυτήν εδώ τη σκηνή που η ταινία μας δείχνει τους στρατιώτες να πηγαίνουν προς το πεδίο της μάχης. Και θα δούμε εδώ πως μέσα στον πλήθος των λευκών υπάρχουν και δύο μαύροι στρατιώτες. Κάτι που ιστορικά είναι ολόσωστο, γιατί πολλοί άνθρωποι από τις αφρικανικές χώρες έδωσαν τη ζωή τους για χάρη της Βρετανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μπράβο ταινία, προχωράμε. Νούμερο 6. Προχωράμε στο σημείο που η Νταϊάννα θα πετάξει τη μαύρη κάπα της και θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στα μάτια της ανθρωπότητας ως Wonder Woman. Και με αυτό δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, κάθε άλλο. Το πρόβλημα το έχουν οι δημιουργοί που δεν μπορούν να αποφασίσουν πού θα βάλουν το ρημάδι το σπαθί της. Γιατί στην αρχική σκηνή που ρίχνεται στη μάχη, το σπαθί φαίνεται να κρέμεται από την αριστερή πλευρά της, όμως το αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο τώρα το έχει στην πλάτη της. Αποφασίστε ρε που θα το βάλετε. Εγώ πάντως ψηφίζω πλάτη. Νούμερο 7. Για το νούμερο 7 θα πάμε στο σημείο που η Νταϊάννα σπάει πόρτες παράθυρα και κάνει ντου μέσα σε κτίρια, λες και είναι εφοριακός. Και λίγο πριν ξυλοφορτώσει μια ολόκληρη δημιουργία Γερμανών, όταν κάνει ντου από το παράθυρο, όπως είναι φυσικό, κάτω πέφτουν κομμάτια γυαλιού αλλά και ξύλου. Η Νταϊάννα μένει στην ίδια ακριβώς στάση και λίγα δευτερόλεπτα μετά το πάτωμα έχει μόνο κομμάτια γυαλιού. Εντάξει, δεν βρήκαν μάλλον κομμάτια ξύλου για το δεύτερο γύρισμα. Νούμερο 8. Θα αφήσουμε για λίγο την πρωταγωνίστριά μας και θα δούμε τον Τρέβορ και την παρέα του σε δράση. Και εδώ έχουμε την πολύ ωραία σκηνή που ο Chief πετάει δύο βόβες οι οποίες είναι δεμένες πάνω σε ένα τσεκούρι, πάνω σε ένα ξύλο και ο Τρέβορ τις πυροβολεί. Όμως όταν ο Τρέβορ πυροβολεί αυτές τις βόμβες θα δούμε πως βρίσκεται μπροστά από τα προστατευτικά τσουβάλια που αμέσως μετά τώρα βρίσκεται από πίσω τους. Ρε μήπως ο Τρέβορ είναι ο Flash. Είναι και στο ίδιο σύμπαν. Κολλάει. Νούμερο 9. Επειδή σας έλειψε όμως θα επιστρέψουμε στην Νταϊάννα και πιο συγκεκριμένα στη σκηνή που ένας σνάιπερας βρίσκεται σε ένα καμπαναριό και προσπαθεί να σκοτώσει ό,τι κινείται. Και εδώ δεν θα σχολιάσω καν την ανοιχτή πόρτα της εκκλησίας που απλά θα μπορούσε να μπει ένας μέσα στην εκκλησία, να πάει στο καμπαναριό και να σκοτώσει το σνάιπερα, αλλά θα πάμε στη στιγμή που ο Τρέβορ και η παρέα του κάνουν ποδαράκι με την ασπίδα στην Νταϊάννα για να φτάσει το σνάιπερα. Όμως όταν η Νταϊάννα παίρνει φόρα για να πηδήξει, δεν έχει πάνω της, και πολύ σωστά δεν έχει πάνω της, το σπαθί της αφού για ώρα παλεύει χωρίς αυτό. Όμως όταν πηδάει και βρίσκεται στον αέρα, εάν παγώσουμε το πλάνο... Αυτό δεν είναι σπαθί, φωτόσπαθο είναι και επιστρέφει μόνο του. Νούμερο 10. Για το πρώτο τελευταίο λάθος, γιατί μετά έχουμε και το δικό σας, θα πάμε στη μάχη μεταξύ Άρη και Wonder Woman. Ο Άρης λοιπόν αποτυγχάνει να πείσει την Νταϊάννα να γίνει σύμμαχός του και εφόσον τον έχει δεμένο με το λάσο της αλήθειας, της κάνει μία επίθεση μέσω αυτού και τη στέλνει 10 χιλιόμετρα μακριά. Όμως όταν η ταινία μας δείχνει τη Wonder Woman να προσγειώνεται ακριβώς μετά από αυτή την επίθεση, θα δούμε πως... το λάσο της αλήθειας είναι και πάλι δεμένο πάνω της κανονικά. Λάσο της αλήθειας σου λέει μετά. Και τώρα πάμε στο δικό σας λάθος, δηλαδή το λάθος που εσείς αποφασίσετε εάν είναι λάθος ή όχι, όμως αυτή τη φορά θα το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Γιατί αυτή τη φορά εγώ θα σας παίξω τη σκηνή που υπάρχει μέσα το λάθος και εσείς από κάτω στα σχόλια θέλω να μου πείτε τι βρήκατε. Get in!
Sniper! Get in. Πού είναι λοιπόν εδώ το λάθος? Περιμένω απαντήσεις. Αυτά λοιπόν ήταν τα top 10 λάθη της ταινίας του 2017 Wonder Woman. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την NordVPN που ήταν μαζί μας σε αυτό το βίντεο και μην ξεχάσεις να πας από κάτω να τσεκάρεις το link στην περιγραφή. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις τα κινηματογραφικά νέα περισσότερο υλικό από μένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.